Εκεί. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια στιγμή που ξέρουμε ότι τη συμπαθείτε πάρα πολύ, γιατί είναι χρηστική, γιατί έχει πληροφορίες πάρα πολλές για το πορτοφόλι μας, για αυτά που δικαιούμαστε, για αυτά που ενδεχομένως έχουμε να πληρώσουμε. Μαζί μας η Μαργαρίτα Κάρδαρη, η εργατολόγος. Καλημέρα. Πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί εδώ σήμερα. Και βεβαίως η Μαρία Σκοτάδη, φοροτεχνικός, μέσω Skype θα την έχουμε. Καλημέρα. Μαρία μας, αγαπημένη, κυρία Σκοτάδη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς Κυριακό. Καλημέρα. Επίσης. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Κάρδαρη, γιατί πάλι έχει μια είδηση από το πιαστηρίο. Έχουμε δεχτεί καταγγελίες και έχουμε διαβάσει ότι πράγματι πολλοί εργαζόμενοι διεκδικούν τις τριετίες που απελευθερώθηκαν από 1η του 2024 και με διάφορες και έχουν αντιμετωπίσει άρνηση από τους εργοδότες και μάλιστα μία προσπάθεια συμψηφισμού αυτών των τριετιών είτε με επιδόματα γάμου είτε με κάποια μπόνους που έπαιρναν. Αυτό είναι παράνομο και γι' αυτό... Σου λέει σου έχω δώσει μπόνους αποδοτικότητας, λοιπόν. Άρα σου το έχω δώσει εγώ ήδη αυτό. Ναι. Της, αυτό λοιπόν είναι παράνομο από την εργατική νομοθεσία. Η τριετία πρέπει να αποδοθεί σε χρήμα έτσι όπως αντιστοιχεί, δηλαδή η πρώτη τριετία 10% έως 30% στο σύνολο. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει ήδη πάρα πολλοί έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας, περίπου 60.000, και αυτό που αναφέρθηκε και από την κυρία Υπουργό είναι ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να προσφεύγει στην επιθεώρηση εργασίας και μάλιστα μπορεί και ανώνυμα. Η καταγγελία θα ελέγχεται. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε, κάτω από την πίεση τώρα της εργασιακής σχέσης δεν μπορεί κάποιος εύκολα να προσφύγει στην επιθεώρηση, φοβάται για το μέλλον του μέσα στην επιχείρηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κανένας συμψηφισμός των τριετιών με οποιοδήποτε μπόνους παίρνει ή με το επίδομα γάμου όπου αυτό δίνεται. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρη η υποχρέωση της επιχείρησης για να αναγνωρίσει στην πράξη τις τριετίες. Πάμε τώρα να δούμε για τα υπόλοιπα. Προαιρετική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Τι σημαίνει προαιρετική ασφάλιση? Είναι ένας θεσμός καταρχήν που δεν είναι σημερινός, ισχύει από παλιά. Προαιρετική ασφάλιση ή αυτασφάλιση, όπως ακριβώς λέγεται, κάνει κάποιος εφόσον έχει διακόψει την απασχόλησή του, δεν μπορεί να εργάζεται, όπως επίσης δεν μπορεί να συμπληρώσει με προαιρετική ασφάλιση τις ημέρες που λείπουν. Δηλαδή, αν κάποιος δουλεύει 5 μέρες, δεν μπορεί να κάνει αυτασφάλιση για τις υπόλοιπες 20, πρέπει να υπάρχει διακοπή εργασίας. Αφορά και μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Και υποβάλλει αίτηση βέβαια στην τοπική διεύθυνση του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του. Εάν είναι μη μισθωτός ασφαλισμένος, ελεύθερος επαγγελματίας δηλαδή, αυτοαπασχολούμενος και ο αγρότης, μπορεί να υποβάλει την αίτηση μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπάρχει στον ΕΦΚΑ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα μεταβεί στη συνέχεια στον ΕΦΚΑ για να πάρει και να δώσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να πάρει τις οδηγίες για το πώς θα συνεχιστεί αυτός ο θεσμός. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, να υπάρχει διακοπή στην ασφάλισή του. Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουμε αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις από πλευράς ημερών εργασίας. Και αυτές είναι είτε να έχει πραγματοποιήσει κάποιος 3.000 ημέρες στην ασφάλιση συνολικά, δηλαδή 10 έτη, είτε να έχει πραγματοποιήσει 5 έτη ασφάλισης, από τα οποία όμως τα 300 θα πρέπει να τα έχουμε την τελευταία πενταετία και να υποβάλουμε την αίτησή μας μέσα σε ένα χρόνο από τη διακοπή της απασχόλησης. Μια σημαντική παράμετρος επίσης είναι να κριθεί ικανός για εργασία σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Αν έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, δεν μπορεί να κάνει αυτασφάλιση. Και το σημαντικότερο, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, να μην οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή τουλάχιστον να έχει προβεί σε ρύθμιση των ασφαλιστικών του οφειλών. Τώρα, ποιο κλάδο μπορεί να επιλέξει και τι θα πληρώσει. Ναι. Μπορεί να επιλέξει είτε τον κλάδο σύνταξης, που αντιστοιχεί σε 20% του μισθού αν είναι μισθωτός, και τον κλάδο σύνταξης της κατηγορίας που είχε επιλέξει αν ήταν ελεύθερος επαγγελματίας. Είτε την υγειονομική περίθαλψη, που αντιστοιχεί σε 6,95%. Και βέβαια εδώ θα πούμε ότι οι μισθωτοί καταβάλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη, δηλαδή όχι αυτό που κατέβαλαν όταν ήταν στην εργασία, αλλά το σύνολο αυτής. Υπάρχει και ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης, αν επίσης επιθυμούν. Να δούμε τώρα, όπως προαναγγείλατε, για το θέμα της απασχόλησης στην Καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, η Καθαρά Δευτέρα δεν είναι επίσημη αργία. Πέφτει φέτος στις 18 Μαρτίου. Αυτό δεν είναι επίσημη αργία για τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, αν κάποια επιχείρηση ακολουθεί μία διάταξη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή έχει κανονισμό εργασίας ή έχει κάποια επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο κατά το οποίο δεν εργάζεται την ημέρα αυτή, τότε θα παραμείνει κλειστή και οι εργαζόμενοι θα πάρουν κανονικά τους μισθούς τους. Αν κατ' εξαίρεση όμως αυτές οι επιχειρήσεις τη συγκεκριμένη μέρα εργαστούν, τότε θα πρέπει να δώσουν 75% προσάυξηση για την εργασία την ημέρα αυτή της αργίας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε σε εσάς τώρα, κυρία Σκοτάδη, να δούμε λοιπόν για τα, να αρχίσουμε με τα βάουτσερ, αν δεν έχετε αντίρρηση, και τη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, έως την 3η 12 Μαρτίου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν λοιπόν το βάουτσερ επιδότησης για POS, είναι για τη διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές, μέσω της πλατφόρμας digital.me government.gr. Ειδικότερα η χρηματοδότηση αφορά λοιπόν τον 4ο κύκλο χρηματοδότησης, στον οποίο έχουν προσθεθεί νέες επιλέξιμες δραστηριότητες, γιατί στην αρχή στους πρώτους 3 κύκλους δεν είχαμε το σύνολο των δραστηριοτήτων. Όσο συνεχίζουμε, επεκτείνεται και διευρύνεται ουσιαστικά, διευρύνονται οι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το voucher. Οι νέες επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν το voucher αυτό επιδότηση POS για διασύνδεση με ταμειακές μηχανές αφορούν ενδεικτικά τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Έχουμε δηλαδή, για όσους γνωρίζουν και τους ΚΑΔ της επιχείρησής τους, αφορούν την ομάδα 10, 46, 47, οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί στους 3 προηγούμενους κύκλους. Φυσικά και οι υποκατηγορίες τους που αφορούν τα παραπάνω που σας είπα. Επιπλέον, θα πρέπει να σας πω ότι σε περίπτωση που μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερες του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται καταρχάς υπόψη ο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας. Και εφόσον αυτός δεν είναι επιλέξιμος, πάμε στον επόμενο ΚΑΔ, ο οποίος αφορά τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης. Αυτό αποδεικνύεται φυσικά από το ε3, το έντυπο δηλαδή της φορολογικής δήλωσης για την εκάστοτε επιχείρηση. Υπογραμμίζεται ότι ειδικά στην κατηγορία ενέργειας 1 επιλέξιμες θεωρούνται και οι επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ, οι οποίοι αφορούν σε δραστηριότητες λιανικού εμπορίου, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, το οποίο επίσης δεν είχε ενσωματωθεί στις 3 προηγούμενες, δηλαδή στην λαϊκή αγορά, για να είμαστε πιο απλοί, ακόμα και αν αυτή δεν είναι ο κύριος ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, γιατί συνήθως στους αγρότες έχουμε πρώτα ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν την αγροτική τους παραγωγή και μετέπειτα το εμπόριο που κάνουν στις λαϊκές αγορές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προαναφερόμενοι ΚΑΔ να εμφανίζουν μη μηδενικά έσοδα κατά το έτος αναφοράς του συγκεκριμένου ΚΑΔ. Σημειώνεται ότι αναμένεται και η έναρξη 5ου κύκλου χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους και δικαιούνται χρηματοδότησης. Τώρα, όσον αφορά τα βάουτσερ, οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα βάουτσερ σε συγκεκριμένους προσφυγές του προγράμματος ψηφιακές συναλλαγές, των Υπουργείων Εθνικής Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία Πληροφορίας. Αλλά από εμένα ως τα POS. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν και τις δυο σας. Την επόμενη φορά θα πούμε για επίδομα ανεργίας. Στη Βουλή ήδη βρίσκεται νομοσχέδιο για τις αλλαγές. Επίδομα ανεργίας. Πολύ σημαντικό. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Κυρία Σκοτάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.